πάνε να υπογράψουν με την κυβέρνηση των Σκοπίων συμφωνίες για να παραχωρήσουμε το όνομα της Μακεδονίας, την ελληνική ιστορία, την αρχαία ιστορία, τη γλώσσα και όλα αυτά τα ανιστόρητα τα οποία εντάχθηκαν σε αυτή την κατάπτυστη τη συνθήκη. Είμαστε το μόνο κόμμα σήμερα που λέει ότι αυτή η συμφωνία πρέπει και μπορεί να καταργηθεί και αυτό μπορεί να γίνει με δημοψήφισμα το οποίο πρέπει να προκηρυχθεί, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο βέβαια πρέπει να εκκινηθεί επίσημα μια τέτοια διαδικασία, η οποία να συνοδεύεται και από κοινοβουλευτική διαδικασία για την κατάρτιση του οδικού χάρτη για την απεμπλοκή. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει για τις γερμανικές οφειλές. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει καθαρά για το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Όχι τώρα, από την αρχή, λέγοντας και έχουμε πει εξ αρχής ότι είναι αδιανόητο να έχει άλλη έκταση η επικράτεια της Ελλάδας ως προς τα χωρικά ύδατα και άλλη έκταση ως προς τον εναέριο χώρο. Αυτό είναι καταστροφικό, είναι για την ακρίβεια εκείνο το οποίο προσκαλεί στις παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας. Διότι αυτό ακριβώς το οποίο επικαλείται η Τουρκία είναι ότι δεν μπορεί ο εναέριος χώρος σας να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων. Η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει άλλη μία σοβαρότατη, έχει κάνει άλλο ένα σοβαρότατο ατόπιμα, ένα μείζον λάθος στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της άσκησης της κυριαρχίας μας, που είναι ότι επεξέτεινε τα χωρικά ύδατα της χώρας μόνο στο Ιόνιο, στα 12 μίλια. Και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε ένα διπλό καθεστώς. Άλλο καθεστώς στο Ιόνιο και άλλο καθεστώς στην υπόλοιπη επικράτεια και στο Αιγαίο. Αυτό, το οποίο συμπληρώνει 2 χρόνια το Γενάρη, είναι άλλο ένα πάτημα για την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή βρήκε άλλον έναν να λέει ότι το Αιγαίο είναι κάτι διαφορετικό. Ποιον άλλον έναν, την ελληνική κυβέρνηση. Κανένας άλλος δεν λέει, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι το Αιγαίο έχει άλλο καθεστώς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η πλεύση ελευθερίας πέραν των θεμάτων αυτών που είναι μείζωνα εθνικά θέματα, όπως είναι και το ζήτημα του χρέους, το οποίο το θέτουμε πάλι, είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει γι' αυτό. Το χρέος έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ το 200%. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν στο 120%. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μία τρομακτική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας επί τη βάση ενός χρέους που έχει αποδειχθεί ότι είναι παράνομο και ότι θα έπρεπε να γίνουν ενέργειες αποκήρυξης του, δηλαδή διαγραφής του. Υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα στη Βουλή από της δικής μου Προεδρίας, υπάρχουν τα επίσημα πορίσματα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Επιστημόνων που τότε λειτουργήσε και εξήγησε κάνοντας λογιστικό έλεγχο γιατί το χρέος είναι παράνομο και γιατί πρέπει και μπορεί να αποκηρυχθεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Και εκεί έγινε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Το Σεπτέμβριο του 2015 ψηφίστηκε στον ΟΗΕ ειδικό ψήφισμα για να προστατεύει τις χώρες που θυματοποιούνται μέσω του χρέους. Σε αυτήν λοιπόν την ψηφοφορία η Γερμανία πίεσε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ψηφίσουν την προστασία των χωρών που θυματοποιούνται μέσω του παράνομου χρέους. Και δυστυχώς η χώρα μας, η οποία είχε υπηρεσιακή κυβέρνηση τότε, υπό την κυρία Θάνου και με υπουργό εξωτερικών τον Μολυβιάτη, έδωσε εντολή. Εγώ είχα πάει τότε στη Νέα Υόρκη γιατί εξακολουθούσα να είμαι, μολονότι είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση και διαλυθεί η Βουλή, θεσμικά εξακολουθούσα να είμαι πρόεδρος της Βουλής, μέχρι την όρκηση της νέας Βουλής. Είχα πάει λοιπόν στη Νέα Υόρκη και είχα ζητήσει από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας να ψηφίσει την προστασία της χώρας.
και πληροφορήθηκα στη συνέχεια επιστρέφοντας στην Ελλάδα και μιλώντας με τον Μολυβιάδη, τότε Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Μολονότη δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα, έδωσε οδηγία να μην ψηφίσει η Ελλάδα την προστασία της Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε, με τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας που να έχει υπογράψει από το 2000 μέχρι σήμερα, δηλαδή εδώ και 22,5 χρόνια, από τις 8 Απριλίου του 2000 που βγήκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για να αποζημιωθούν τα θύματα του διστόμου, του ολοκαυτώματος του διστόμου που σφαγιάστηκαν από μωρά μέχρι εγγύους μέχρι γέροντες και γερόντισσες. Υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την αποζημίωσή τους από το γερμανικό δημόσιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία υπογραφή του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης.